Παυλίδη, ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου και πίσω της ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Μπουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Λουκόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Μπουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ όπως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε, είμαι ο Ποστοφός και όλοι σας το ξέρετε, είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρτατος. Εκχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξιδα, ρίξιδα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Μπουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ όπως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο όμορφος είναι στην Αστάζια. Κυρία Αναστάζια, θα σας δώσω ένα καταλάβει. Την πρώτη φορά που σας είδα, όταν ήρθα προλίγου, κάμετε έναν αντίναμα μόλις με είδετε. Τώρα όμως σας λέω ότι σας προσφέρετε μια μοναδική ευκαιρία στον κόσμο, δηλαδή αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν της μαρτυρικής Κύπρου, κυρία Αναστάζια. Θα κάνει θράψεις εις στην Ευρώπη, εις στην Αυστραλία, εις στην Αμερική. Αν θα βάλετε τα λεφτά σας σε αυτό το σχέδιο, το ένα λίγο δηλαδή με τις τουλάχιστον προδιαγραφές, τα λεφτά σας θα επιστραφούν πίσω διπλάσια. Σε τρεις μήνες τα διπλά. Δεν θέλω. Είναι. Με διπλά, με τρίδιπλα, κυρία Όμορφε, δεν θέλω. Κυρία Αναστάζια, κυρία Σωτιά μου, ενδιαφέρεστε εσείς μήπως. Όχι, εν ενδιαφέρομαστε. Α, είναι καλά ο άνθρωπο, ρε παιδιά, πάρα τσακαριστείς κύριε Όμορφε, πάρα τσακαριστείς, γιατί δεν πάει καλά. Και αμέσως μετά προσπαθεί να πείσει τον Ρίκο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Άμα έβρεις δουλειά που δεν χρειάζεται κεφάλαιο να γίνει, πέ μου και εμένα και είμαι μέσα. Πε, σε 40 χρόνια που γυρεύω έτσι δουλειά, άμα έβρεις, πέ μου να το τζογιο, κύριε Ρίκο. Κάτε ρε. Κύριε Λέησο. Ρίκο, εντάξει. Εντάξει. Έδωσες τούτα. Ναι. Κύριε Παραμάλα, έδωσες τούτα. Μα τι να μου δώσει, κυρία Πέπα. Άντε, πιένε μέσα, Πέπα. Παπαλαγία μου, εν τούτα έδωσε. Ρε, τι σε έπεψα να κάνεις. Ρε, Πέπα, πιένε μέσα, μένε 100 μέσα μέσα στη δουλειά του, είπα σου. Όχι, εγώ άφησε την ανεκατοθή, κύριε Ρίκο. Ρε, Παραμάλα, μέσα στις δουλειές μου δεν επιτρέπω να ανεκατώνεται για νέκα, εντάξει. Ρίκο, σε παρακαλώ, δώσ' τούτα να χαρείς να τελειώνουμε. Ρίκο, εσύ. Κότσι. 40. 60. Με καλό να πεθάνω. Όχι, βάσταξε. Όχι, βάσταξε, κύριε Ρίκο μου, για το όνομα του Θεού. Ώστες 762 λίρες και 62 σετ, έχεις πολύ δρόμο ακόμα. Να κόψεις πολύ στράτα, έλα. Η Αναστάζια συμβουλεύει τον Αρτεμάκη και τη Σώτια. Γιατί δεν παντρεύεστε οι δυο σας. Α. Όχι, α. Εγκαλά που σας λέω. Να σας πω. Είσαστε νέα παιδιά, όμορφα, εργατικά. Ξέρετε τι θέλετε από τη ζωή σας. Συγκατοικείτε τόσα χρόνια και το κυριότερο, είσαστε ομοχώροι. Λοιπόν, θα παντρευτείτε, θα κάνετε και 2-3 ομοχώρια κοπελούδια και θα είσαστε μια όμορφη χωριάτικη οικογένεια. Είναι τα βλέπω σας. Έτω. Τρέχετε μαζί με τα μωρά σας, με στα μονοπάτια του χωριού σας. Τρέχουν εκείνα έτσι στρουμπουλά και ροδοκόκκινα σαν χωριάτικες χαλουμωτές. Και να τον και τον Αρτεμάκη που μαζεύει καραβόλους, να και τη Σώτια που μαζεύει αγρέλια. Ο Λούλης έρχεται στην πολυκατοικία. Μου, έχεις πάνω σου, σε παρακαλώ, καμιά 400 λίρες έτσι πρόχειρα. Τσέκι είναι μετρητά. Όχι, τσέκι με συγχωρείτε, αλλά δεν δεχόμαστε τσέκια.
Εν έχει πρόβλημα. Μα ένα λεπτό χρωστά του λεφτά. Ήταν και γάμο ένα κουτσοδούλι σε όρτσε. Ήρθε να τον πιερώσαν. Εκλείσαν οι τράπεζες στα μαύρα. Πόσα θέλεις είπες και Ερίκο. Καμιά 800. Για είπες 400. Ναι, είπα 400, αλλά είναι 800 που. Δηλαδή συγκεκριμένα είναι 732 λίρες και 63 σέντ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, δαμέ, έχω 40 μπλε. Να υποθέσουμε ότι είναι τα δυο πρώτα νυχτοκάματα. Τοκ. Ναι, δεν νυχτοκάματα εννοείς. Δεν σου είπα ο κύριος Ρίκος να τραγουδά στο κέντρο μου. Έπανε ματσιδιά σου έτσι ριάντα σου. Α, να σου ξαναπώ για το μάτι σου. Ωι κύριε, σε παρακαλώ κύριε Λούλη μου. Να μ' ακούσεις και εμένα να τραγουδώ. Εγώ έχω ρεπερτόριο από Καζαντζίνη μέχρι Κυριακού Μπελαγιά, ό,τι τραγούδι θέλει. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλους. Όχι, σε παρακαλώ, έλα, καθίστε, καθίστε κύριε Ρούλη. Να μ' ακούσετε εμένα, διότι αν δεν μ' ακούσετε να μου δώσετε μια ευκαιρία, εγώ να ξενιτευτώ να πάω στην Αμερική. Πολλά καλά θα κάνεις, μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ. Μα σε παρακαλώ, μη με στέλνεις, Λούλη, στην Αμερική. Μη με στέλνεις, Λουλί, στην Αμερική. Αμέσως μετά έρχονται και οι κάτι. Το χώρα με... Να μου κάνεις μοξιγούες πόρτες του κόσμου για μένα. Γιατί έχει πρόβλημα, κύριε. Βεβαίως έχει πρόβλημα, κύριε όμορφε. Ξέρεις πώς μου σ' ακούω, ρε. Τονάκη, κανεί, εμάς κάνουν τα προβλήματα μας, άφηστο. Μα έχετε πρόβλημα, εγώ μάνα μου, κυρία Κάτω μου. Μπορείτε να λύσετε το προσωπικό σας πρόβλημα μόλις γίνετε στρατηγικοί επενδυτές σε αυτήν εδώ τη δουλειά. Ποια δουλειά? Αυτήν εδώ, κοιτάξτε! Μα πώς το πούγαμε, κύριε Κάτσο μου, σε παρακάτω. Να πούγαμε. Εμάς μου το δείγμα. Αντωνάκη, βάλ' το σου κοντά, θα πούσα με γλιάρα. Αντωνάκη, βάλ' το μέσα, είπα! Ελάτε μάνα μου μέσα. Τελειώνετε έτσι να σας πελάνε με τους σουζουκούς. Ενάση με θερά, ενάκομα. Ελάτε μέσα, τελειώνετε. Τι παρακαλώ. Δεν μπορείς να είσαι στο σουζουκό, ρε. Δεν μπορώ να βάλω το σουζουκό, ρε. Ακάσε μου το σουζουκό, σιον, μα τα πλάτε. Μάλιστα, κύριε, αυτός εδώ είναι σουζουκός πρώτον πράγμαν. Είναι να τρώει το παιδί και να μην δίνει στη μάνα, κυρίες και κύριοι. Είναι να τρώει ο κάτος και να μην δίνει στην κάρτα. Άρεσε που μπορεί να δίνουν. Μάλιστα, είναι να τρώει ο κάτος, κυρίες και κύριοι, και να μην δίνει στην κάρτα. Αχ, είναι όπως την κάρτα την άγρια, ρε Γιάννη. Πως την κάττα δεν λαλείς τίποτε, Λούλη μου. Πως την Ιένα. Πως την Καμιλοπάρδαλινα. Πως η Λεοπάρδαλη. Ο Καμιλοπάρδαλη έτσι ψηλή, ψηλή. Γιάννη, σαν να και αρέσκει σου. Εμένα, δεν πουλάει ρε Λούλη τώρα. Δεν πουλάει ρε Λούλη, αλλά το μάτι σου γυαλίζει ρε Γιάννη. Εντάξει Λούλη, παρά τα ρε πελά ρε τώρα, για όνομα του Θεού. Είναι όμορφη κοπέλα, δεν λέω. Μα, βγάλει άσχημη κοπέλα, νο. Ο Λούλη δεν φίλε. Ουδέποτε, ουδέποτε συνέβη και αυτό το πράγμα, Λούλη μου. Πρώτες εικόνες που ευχαριστήσαν πάνω από το 8,5 να πω. 9,5. 9,5, 9,5, sorry. 9,5, 9,5, αλλά γιατί δεν υπέφτει, ρε Γιάννη. Γιατί. Να πέσει, ρε Λούλη μου, να πέσει, πού να πάει. Να πέσει. Ότι να πέσει, να πέσει. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά πότε θα πέσει, αυτό είναι το ερώτημα. Πότε να πέσει. Ένα πέσω και θα σηκωθώ τον τη φορά συμπεθερά. Παναγιά μου, συμπεθερά μου, με μου λαλείς έτσι λόγια. Να με σου λαλώ. Ήταν ένα μικρό εγκεφαλικό. Ένα αρκιμός να γίνει μεγάλο. Και ποιος σου είπε για μικρό εγκεφαλικό συμπεθερά? Ο γιατρός. Και πού το είναι ο γιατρός, γίνεται μες στις πλάτσες? Όχι, είπε μου, άμα είναι μικρό εγκεφαλικό, έφυνεται μες στις πλάτσες. Αλλά από τα συμπτώματα λαλεί είναι 90% σίγουρος ότι ήταν ένα μικρό εγκεφαλικό. Απ' ρε Πέπα και εσύ, 90% και 90% επέλα εσύ και λέμα. Να μας σου τη δω κόπου πάνω, σίγουρα είναι να πελάνω τη κελέ σου. Ρε, ελίον 90%. Γιατί το 10% ελίο, ρε Πέπα. Μπορεί να μην είναι τίποτε εσύ. Μπορεί να μην είναι τίποτε, αλλά δεν καταλάβω τον εαυτό μου γεμό. Συμπεθέρα, να μπουνωθείς. Νιώθω έτσι μια αδυναμία, ρε συμπεθέρε. Κάποια πράγματα ξεχάνω που τα βάλω. Άισμε, ρε. Και το κυριότερο είναι ότι δεν αθυμούμε τι έγινε και πριν τα λιποθυμίσω. Εσβηστήκαν όλα. Δεν είναι εγκεφαλικό. Εμίλησε και ο δόκτωρ.
Τορκάτο. Πολίτσα πήγαινε στο αυτοκίνητο και μείνε για μέρος που να έρθω. Τι να πω, ξέρες ξίαστα. Πολίτσα στο αυτοκίνητο, είπα. Επίενε εσύ στο αυτοκίνητο. Πολίτσα προσέρα με πια εμένα το εγκεφαλικό, να. Συγχωρέστε εμείς. Συγχωρέστε την αχαρίδε συμπεθέρη μου, διότι έχει αυτά τα προβλήματα από τον καιρό που δεν τρώει. Ναι, εσύ να θωρείς τη δουλειά σου κι εγώ μια χαρά είμαι κι εγώ από τον καιρό που δεν τρώω. Α, έχασα 22 κιλά. Πολίτσα, δεν μας ενδιαφέρουν τα κιλά που έχασες, καταλαβαίνεις. Να με χαχά να χάσουμε τη συμπεθερά. Ένα ασχολούμαστε με τα κιλά σου. Το λοιπόν, Αντωνάκη. Στα κιλά σου άραξε, Πολίτσα. Στα κιλά σου. Ναι, μωρέ. Μα σαν να σήκωσε κελέ. Είναι ρε πουλί. Όμως ξέρεις τι κάνουν τις κελές που σηκώνονται, ναι. Κόφκοντες πουλί μου. Κόφκοντ. Γι' αυτόν τώρα που ερχόμαστε τα γεμάτος ο τόπος κελέδες κομπέρες. Σας παρακαλώ, δεν μπορώ. Σταματάτε και δεν μπορώ. Λοιπόν, Πολίτσα, είσαι χάρη πονάρω στη συμπεθερά. Είσαι χάρη πονάρω στη συμπεθερά. Συμπεθερούδα μου. Αυτόν το πράγμα που έχεις δεν είναι εγκεφαλικό. Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο. Μπράβο, κύριε Κάττο, κρατήστο! Τι ρεπουλή, με συγγνώμη. Αυτό το πράγμα, συμπεθερούδα μου, λέγεται υπερκόπωσης. Άι, συμπεθερά. Συμπεθερά με αφισβήτα. Θα μας σου λέει, αν τον άγγισε ο Κάττος ότι είναι υπερκόπωσης, είναι υπερκόπωσης. Καλά, κύριε Κάττο, πώς δεν το ξέρεις εσύ ότι είναι υπερκόπωση. Τι πολλή δουλειά που κάνεις! Πού σου έκανε! Όχι, συμπέθερε μου! Ξέρει το πουλό μου, συμπέθερε μου! Διότι, συμπέθερε μου, έχει 25 χρόνια εγώ με έναν που με δωρείς που υποφέρω από υπερκόπωση. Και ξέρεις γιατί, συμπέθερε μου? Γιατί τον υπηρετώ! Υπηρετώ τον 25 χρόνια! Εγώ, συμπέθερε μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, έχω 25 χρονών πάνω μου υπερκόπωση! Δεν είναι έτσι, συμπεθερά, εγώ έχω 30 χρονών υπερκόπωση. Γιατί συμπεθερούδα μου, γιατί συμπεθερά μου, εσύ υπηρετάς τον όπως τον υπηρετώ εγώ? Εσύ χάζει τώρα, να που του κάνεις εσύ ρε συμπεθερά, να σου πω εγώ να που του κάνω να παίζεις χαμένα λαχταρά ζωή. Μα τα μου κάνεις σιόρ και έφανε να σου πω τη γλώσσα δηλαδή. Άκου τον, είναι αχαριστίανο, αχάριστος ο άνθρωπος. Ρε, ποιος σου μαϊρεύκει, ποιος σου πλυνίσκει. Ποιος σου σιδερώνει ρε, ποιος σε βουρά από πίσω για να με σου λείψει τίποτε, ε? Αφού είσαι γενέκασιο! Ρε νουλές οι γενέκες, κύριε Κάττο, που κάνουν έτσι τον αντράον τους, ε! Καλή νουλές οι γενέκες, πέσε μου και το πλευρό μου νουλές οι γενέκες. Τα σημερινά τα γενεκούθια κάνουν έτσι πράγματα, α! Όι, κουμπάρε! Στέλνουν τους ανθρώπους και κάνουν τα όι. Άρα να σου πω, άμα είναι άνθρωποι αρσενικοί, έτσι πειράζει με έναν, εντάξει, ας κόψουν την κέλα τους με το ξουράφι. Άκου να σου πω, άνθρωποι αρσενικοί, τώρα που είμαι άρρωστη, εσύ θα τα κάνεις όλα. Συμπεθερά μου, δηλαδή κάνεις τα τούτα μόνο και παραπονιέσαι κιόλας. Μη κατάλαβα. Ελία. Συμπεθερά, κουρεύκεις το. Δεν είπε τίποτε παρπέρι. Συμπεθερά, νύσια κόφκεις του. Νύσια. Νύσια συμπεθερά, σερκόμποθιό. Είσαι σοβαρό μιλά. Όχι σοβαρό μιλώ, συμπεθερά μου. Μα θέλει να πεις κόφκεις του τα νύσια του. 25 χρονών νύσια που έκοψα εγώ. Α? Ακούεις, ακούεις είναι να μου κάνουν οι γενέκες στον αντράο τους και να λες μου εσύ εμένα. Μπράβο κύριε Κάττο, μπράβο. Λοιπόν, εσένα θα σε βάλουμε για πρόεδρο να βάλεις μερικά πράγματα στην τάξη κύριε Κάττο. Διότι θα μέσα στην Κύπρο επήραν πολύ αέρα οι γενέκες, εντάξει. Λοιπόν κυρία Πέμα, που τα αύριο θα μου κόφκει και εμένα τα νησιά. Εν τα κόφκια σου πέντε να σου κόφκω. Άκου ρε τον άλλο ρε. Και εσύ ρε συμπεθερά πρόσεξε πολλά καλά. Αν πας και ξαναγγίσεις πας στα νύσια του. Όχι συμπεθερά μου με φάζει συμπεθερά μου. Και όσα νύσια έκοψα, έκοψα τα. Πολίτσα! Ξέρεις πόσες περιμένουν στη σειρά και κουνιούνται η μια πας στην άλλη για να έχουν την τιμή να κόψουν τα νύσια του Αντωνάκη του Κάττου. Πώς θα λες κύριε Κάττου, πώς θα λες δηλαδή. Είναι τα λέει τα και πιστεύει τα ζωά. Πουλίτσα, ξέρεις την παροιμία που λέει ο Κάττο κι αν γέρασε τα νύσια που είχε έσχει. Μα γέρασες κύριε Κάττο. Θέλω να πω, ρε μου. Θέλω να πω. Τι θέλετε να πείτε? Δεν το πιάσατε? Όχι, καθόλου ομολογώ. Πιάστε το. Δεν σας καταλαβαίνω. Χρήστος.
Χρήστος όμορφος. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Χρήστος όμορφος. Μάλιστα. Το όμορφος δεν είναι από κανέναν παππού μου που βγαίνει. Είμαι εγώ που το έχω ο πρώτος σαν επίθετο αυτό και δεν είναι εμφανής λόγος. Και δηλαδή αυτό το πράγμα έγινε το όνομα. Όταν ήμουν μικρός με φώναζαν εμένα Χριστάκι όμορφο λόγω της ωραιότητας του προσώπου μου να πούμε και καθιερώθηκε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Συγγνώμη που πολυλογώ, αλλά αυτό είναι αναγκαίο να το κάνω διότι είσαστε νέα στην πολυκατοικία και πρέπει... Α, στην πολυκατοικία μένετε. Όχι, δεν μένω εγώ στην πολυκατοικία. Αν και είμαι συνεργάτης του κυρίου Ρίκου από κάτω, τον ξέρετε τον κύριο Ρίκου. Βέβαια. Μάλιστα. Τον ξέρετε, είναι πολύ καλός άνθρωπος ο κύριος. Πολύ καλός άνθρωπος ο κύριος Ρίκος. Αλλά να προσέχετε λίγο. Γιατί να προσέχω? Διότι είναι όπως τον Μακαρίτη του Δόγκανο. Δόγκανος? Δόγκανος που είχε έναν ηθοποιό, κυρία Μονίκα, που έπαιζε μέσα στην ώρα σε ένα σύριαλ που λιώνω εκείνες και εγώ και ήταν από τον τόπο, πώς το λέμε, τόσο αψηλός όμορφος, δεν το θυμάμαι. Α, και αυτός όμορφος ήταν. Ναι, να δεις πώς το λέγανε που είχε ένα γιο που είναι από τον τόπο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτός είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που δεν όσο το ποιος. Βέβαια. Δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη σειρά, αλλά το ξέρω. Α, χάσετε, ήταν πολλά καλός ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έπαιρνε μέσα στην τηλεόραση με το περπάτημά του έτσι και έλεγε, ας πούμε, ου, ου, λατρεία. Όταν έβλεπε καμιά γυναίκα, της έλεγε λατρεία. Και ας πούμε και αυτός, του αρέσαν πολύ οι γυναίκες. Α, μάλιστα. Βέβαια, ήταν ας πούμε μουντάρις. Πώς το είπατε αυτό? Πονοντώνω μουντάρι, μα όταν μουνταρίσκει κάποιος, ας πούμε του αρέσει μια γυναίκα και μουνταρίσκει. Μουντάρις. Είναι έκφραση δική σας, της Ελλάδας. Όχι μουντάρις, μουρτάρις καλέ. Καλέ είναι αυτό. Τώρα τι μουντάρις, τι μουρτάρις, να κολλήσουμε για μέλλον κάθε τραγώσια. Είναι αυτός που του αρέσει και ορμάει να πούμε πάνω στις γυναίκες. Και ποιος δεν ορμάει στην Κύπρο, κύριε? Δηλαδή ορμάνε μες στην Κύπρο. Όσο να είναι. Τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει ακόμη τι με θέλετε. Που μου είπε. Απλώς να εξαντλήσουμε το θέμα μας, αν θέλετε. Ποιο θέμα μας? Που ορμάνε οι άντρες στην Κύπρο. Άστε το αυτό. Έχω σχηματίσει γνώμη επ' αυτού. Πάμε παρακάτω. Ναι, να πάμε και παρακάτω και παραπάνω, όπου θέλετε πάμε. Απλώς, κυρία Μονίκα, ήθελα να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι Κυπραίοι το ίδιο, ας πούμε. Ο Κυπραίος είναι, πώς ας πούμε... Ας μη χάνουμε το χρόνο μας για να λέμε πως είναι οι Κύπροι, ε! Μάλιστα. Έχετε την άποψή σας και εγώ έχω τη δική μου. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Βέβαια, γιατί να εξαντλούμε το χρόνο μας, εξάντλουσε, να πάμε παρακάτω όπου θέλετε, όπου θέλετε. Να καθίσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μάλιστα. Που να καθίσω εδώ, εντάξει. Ευχαριστώ, κυρία Μονίκα μου, εκάθισα. Λοιπόν, αυτό το προϊόν, κυρία Μόνικα μου, εμείς είμαστε περήφανοι ως εταιρεία, να πούμε, για αυτό το προϊόν. Το οποίο προϊόν ευελπιστούμε ότι θα κάνει, δηλαδή θα κάνει την Κύπρο γνωστή, αλλά το παγκόσμιο. Μα τι λέτε καλέ, άντε και έχετε εξάψει τη φαντασία μου τώρα. Τι λέτε, ακόμα δεν σας δείξαμε το προϊόν μας, ας πούμε, πώς είναι. Ελάτε λοιπόν, δείξετε μου το, άντε. Να σας το δείξουμε, αλίμονο, απλώς ήθελα, κυρία Μόνικα, να κάνω τον αναγκαίον πρόλογο. Όχι, προλόγος, όχι προλόγους. Ας μπούμε στο ψητό, ε. Να μπούμε, μα εσάς άρεσε, δεν έτσι άρεσε στους αυτομάτους επειδή έκατσα έτσι δίπλα σου όμορφος, εσάς άρεσε. Να μπούμε στο ψινό, γιατί να μην... Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα μου δείξετε αυτό το προϊόν που θα κάνει παγκόσμια γνωστή την Κύπρο, ναι ή όχι? Βεβαίως, θα σας δείξω, αλλά πρέπει πρώτα να κλείσετε τα μάτια σας. Όχι και να κλείσω τα μάτια μου, κύριε... Όμορφος, είπαμε Χρήστος όμορφος. Λοιπόν, λοιπόν, θα μου δείξετε αυτό το προϊόν να τελειώνουμε. Ναι, κοιτάξτε κανονικά,
Δεν το δείχνουμε το προϊόν μας σε ανθρώπους που δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό για το προϊόν, κυρία Μόνικα. Διότι τώρα εσείς είπετε μου, θα μου το δείξετε επιτέλους να τελειώνουμε. Δεν συνάδει αυτή η εκφρασία, ας πούμε, με το προϊόν εδώ. Ωραία, ναι. Κύριε Όμορφε. Μάλιστα. Θα μου το δείξετε, σας παρακαλώ, γιατί με έχει φάει περιέργεια να δω αυτό το προϊόν, ε. Μάλιστα, να σας το δείξουμε, κυρία Μόνικα. Ναι, το προϊόν. Λοιπόν, κυρία Μόνικα μου, εδώ μέσα είναι το προϊόν. Ένα, δύο, τρία, ταν, 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 ταν. Πήρε αυτό καλέ. Λοιπόν, με το σουτζούκο, μάνα μου. Σουτζούκος, μάνα μου, είναι μπουτσάκες η χώριο. Είναι σουτζούκος, μάνα μου. Κοιτάξτε, σουτζούκος. Μπουτσάκες η χώριο. Sorry, Γιάννη μου, αλλά έχουμε και έναν όνομα. Βεβαίως έχουμε. Δεν μπορεί ο Λούλης να πέφτει στα πόθηκια της οποιασδήποτε επειδή είναι ωραία. Εντάξει, οκ, okay, φίλε μου, είναι ωραία, με γιάντης με χαρά της, αλλά ως ένα σημείο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Λούλη. Συμφωνείς, αλλά δεν μου λες πώς θα το χειριστώ. Να, θα τα αφήσεις όλα πάνω μου, δεν θα χειριστείς τίποτα. Εγώ θα τα κάνω όλα, Λούλη. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις να μια ματσάνη κοσάλερα για μέ, και τα υπόλοιπα άφησα να τα χειριστώ εγώ. Τη ματσά με τα 20 άλερα για διαφύγω. Να έχω έξω τα παραστάσεις όπως λέμε, δε Λούλη. Είναι τέλος, δηλαδή, να φύγουμε στην πολυκατοικία, να μάχουμε ένα τη σπόρα, βγούμε έξω. Να πάμε, ας πούμε, σε ένα καφέ. Ένα να φύγω να τζεράσει γίνει, όχι βέβαια. Ύστερα τη σπόρα πάμε να πάμε σε κανένα εστιατόριο, ας πούμε, να φάμε κάτι. Ένα τζεράσει γίνει, όχι βέβαια. Ύστερα θα πάμε σε κανένα κλαμπ να πιούμε κανένα φτιό ποτά. Ένα να φύγω να τζεράσει γίνει, όχι βέβαια. Ύστερα θα την πάρεις και κανένα ταξίδι. Ένα την αφήγεις να πιερώσει τα εισιτήρια μόνη της, όχι βέβαια. Χάχρε, Γιάννη μου. Έτσι λαφαζάνισε σου, ρε φίλε. Έτσι λαφαζάνισε σου που το στρατό και τι έμεινε. Μα γιατί ρε Λουλί μου, ρε κουμπά. Γιατί, εγώ δεν πέμουν τι έκανα, γιατί. Αχ, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άμα θέλω να την πάρω έξω, ρε φίλε, εγώ δεν θα την πάρω. Ναι, δεν θέλει, ρε Λουλί μου. Ενώ τι δεν λέω, ναι. Θέλει, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι την παρακαλά, σε καταλάβει. Οπότε άφησε το πάνω. Να τα κάνω εγώ για σένα. Είναι τόσο να τα κάνει εσύ εδώ. Ρε Λουλί μου, θα βγούμε έξω ρε φίλε για σένα. Αντί να πάρει τι παρακαλέσει, δεν θα βγω εγώ. Θα τι πουλήσω λουβάνε και παραμύθια για λόγου σου και θα μείνει στο νου σου να δει. Ένα λεπτό, δεν κατάλαβα. Τι εννοεί δηλαδή, ότι πρέπει να τι πουλήσει λουβάνε και παραμύθια για να μου πει εμένα τον ναι. Βεβαίω δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ρε Λουλί μου. Για να το δει. Πώ να σου το εξηγήσω τώρα, ρε φίλε, δηλαδή. Πώ να σου πω, δηλαδή θα βγούμε έξω. Αντί να πάει εσύ να δείξει ότι την παρακαλά, θα μιλήσω εγώ για λόγου σου. Θα σε κάνω ρε φίλε, δηλαδή πώ θα το πω. Φινιτζά. Θα σε κάνω ποτούν το καβάτσι, ρε φίλε. Θα σε κάνω καμπαναρκό, α πούμε. Θα την κάνω να πάθει στερητικό σύνδρομο για σένα να λαλεί λούλη και να κολλούν και τα ωραία τη. Μόνο τα ασύλη τα ωραία να κολλούν. Εάν είσαι να σε πολλό λαλεί για την τα ωραία τη. Τα ασύλη και δεν μ' αρέσει. Αμά ρε Λούλη ρε κουμπάρε, αμά δηλαδή, είναι κατάλαβα τώρα. Γιατί αφιβάλλει τη αυθένα το φίλο σου, πολιτό σου, ρε κουμπάρε. Όχι, φίλε μου, φίλα τα ρούχα σου, να έχει τα μισά. Έτσι. Τώρα τα ρούχα, τι σχέση είναι, ρε Λούλη, να πούμε τώρα. Αφού λέω αντί να πα εσύ για να φανεί ότι την παρακαλά σου, ότι πέφτει στα πόθια τη, θα πάω εγώ για σένα, ρε φίλε. Αυτό δεν εννοώ. Θα πάω εγώ για σένα. Ω, καλώ τον κύριο Λούλη. Έβαλε τον δικηγόρο σου, τον Γιάννη, είναι και δε μόνο σου. Δεν θα σου απαντήσω, Σωτία. Όχι, απάντα μου, Λούλη. Όχι, απάντα τη, Λούλη, απάντα τη. Λοιπόν, παιδιά, μην πείτε άλλη κουβέντα, γιατί ο Λούλη είναι φιλοξενούμενο μου, εντάξει. Εντάξει, ρε, γιατί μα το λέει στο σύνορα. Γιατί μα το λέει στο σύνορα. Έσαι χάρη, Λούλη, που είσαι φιλοξενούμενο του Γιάννη. Ναι, Λούλη. Έσαι χάρη. Γιάννη, δεν κατάλαβα να πω γίνεται τώρα. Πιάσαμε που το πηγούνι και πια μέσα. Πελάρχεις τώρα που είσαι πιάσεις από το πηγούνι. Όχι, Γιάννη, με περιπέτσεις εμένα. Α, και ξεχάσαμε να σας πούμε ότι εγώ και ο Αρτεμάκης εφτιάξαμε τα. Ναι. Να ζήσουμε. Ευχαριστούμε. Γιάννη! Μαλά μου γίνανε όλα με ρε Γιάννη! Το πιστεύω. Ο Σβουμ! Έφτιαξε τα με τη Σόντια, ο Σβουμ! Δεν το πιστεύω. Είναι αδύνατο το πράγμα, είναι αδύνατο!
Είναι αδύνατο, αλλά ρε Γιάννη, τούτη κοπέλα κάποτε κόλλα μου εμένα. Και κύριε Λούλη, αν εξαγαπείς τίποτα για την κοπέλα μου, θα γίνουν λιλίτσια τα μέσα. Θα γίνει ματσελιόδα μέσα. Πώς είναι? Πώς είναι, πάει για μένα υπόξερ και όπως του παλαβού και θεωρώ έτσι παλαβουμένη. Καλά ρε, να το πιστέψω ο Λούλης, αλλά να το πιστέψεις ο Γιάννης. Α, μωρέ, σωτιά μου, έτσι από την φίλη σας είναι να πίστεψω τον Ζήνο, ξέρω εγώ. Ήταν καλό. Ήταν πολλά ωραία, ωραία, σωτιά. Για τη φάση ρε εννοώ. Και εγώ για φάση που εννοώ, ρε, σωτιά. Επαλαβώσαν, α. Να με επαλαβώσα εγώ, ή. Αρτεμάκι. Σωτιά. Κόψε τις καλάρες. Να έξι ρε, δουλεύκω σε, περιμένω σε. Σωτιά, σαν να γίνει αδυνάτησες, α. Είσαι πολλά γαδούρινα. Με γαδούρινα επειδή σου είπα ότι αδυνάτησες, ρε, Σωτιά. Έρχεται ο Γιάννης. Α, τι. Λοιπόν, ανενομίσετε ότι είναι... Νομίζετε ότι νομίζετε. Αν νομίζετε ότι νομίζετε, ότι νομίζετε, μην νομίζετε. Εγώ δεν νομίζω ότι νομίζετε. Νομίζετε. Είναι εντάξει. Εννοώ, νομίσαμε. Απλώς κλείς την πόρτα. Αυτά έξω να κλείς την πόρτα. Sorry, φιλιά, αλλά μην νομίζεις ότι νομίσαμε, γιατί δεν νομίσαμε. Ναι, και σου πω κάτι, νόμισε ό,τι νομίζεις. Εκάμαμε τούτη να. Εμένα που τη λέγαμε ρε, Σωτιά. Τι να λες ρε. Εγώ και επειδή πέντε ο Ζήνη κουβέντα είναι η κυρία Αναστάσια, καταλάβες. Μα να παντρευτούμε. Ναι, αλλά εννοώ όχι να παντρευτούμε. Ναι, κατάλαβα. Αυτό σου λέει, α. Με δουλεύκες ρε, Σωτιά. Με δουλεύκες ρε, Σωτιά. Μάλιστα, μάλιστα, καλή επιτυχία. Αλλά κύριε όμορφε, δεν έχω άλλη ώρα. Πρέπει να φύγω, λυπάμαι. Μα σας παρακαλώ, κυρία Μονίκα. Κυρία Μονίκα μου, σας παρακαλώ. Σκεφτείτε αυτά που σας είπα. Σκεφτείτε τα 7 ορφανά μου μωρά, κυρία Μονίκα. Μα αυτά σκέφτομαι και συζητάω ακόμα, καταλάβατε. Κυρία Μονίκα μου, δώστε μου σας παρακαλώ 2 λεπτά ακόμα από τον χρόνο σας. 2 λεπτά, κυρία Μονίκα. Τι είναι 2 λεπτά, κυρία Μονίκα, μπροστά στην αιωνιότητα, κυρία Μονίκα. Να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι η αιωνιότης που λέμε. Η αιωνιότης, κυρία Μονίκα, είναι, φανταστείτε ένα μικρό χελιδονάκι το οποίο φτεροπετά. Μικρόν, αχελιδονάκι πίνει στο κρασί που έλεγε το τραγούδι. Και αυτό το χελιδονάκι πηγαίνει, κυρία Μονίκα μου, και παίρνει με το ράμφος του ένα μικρό κόκκονα μου, ένα μικρό κοκκάκι έτσι από την παραλία και το βάζει στο στόμα του και φεύγει και αυτό το κάνει κάθε 1000 χρόνια. Κάποτε αυτός ο άμμος όλος θα χαθεί. Αλλά η αιωνιότητα ποτέ δεν θα χαθεί, κυρία Μονίκα. Τι είναι λοιπόν 2 λεπτούδια, κυρία Μόνικα, μπροστά σε αυτήν την αιωνιότητα αυτή. Είστε και φιλόσοφος, ε? Όχι και φιλόσοφος, να μην, ας πούμε, να μην υπερβάλλουμε. Απλούστα, κυρία Μόνικα, εγώ να πούμε, είμαι, πώς το λέμε, είναι ο δάσκαλος μου με έλεγε ότι είμαι Διογέννης. Είμαι Διογέννης διότι μία ημέρα με έδερε ο Μαγκαλίδης ο παπάς μου και εγώ φοήθηκα και κρύφτηκα μέσα στο πιθάρι. Έχει πιθάρι να πούνε. Μπήκα μέσα στο πιθάρι και έμεινα εκεί όλη νύχτα μέσα στο πιθάρι, κυρία Μόνικα. Και μέχρι το πρωί. Εντάξει, κερδίσατε τα 2 λεπτά, ε! Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μόνικα μου, δεν θα με αφήσετε να σας πω τι έγινε μετά, ε! Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά, μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά μόνο 2 λεπτά. Μάλιστα, δηλαδή να μην σας πω για το πιθάρι και να σας πω για αυτό που με καίει βασικά.
Λοιπόν, κυρία Μονίκα μου, για να γίνει αυτή η διοχέτευση αυτού του προϊόντος, να πούμε, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο. Και εγώ πιστεύω ότι εάν σας δώσω εσάς από αυτόν τον σουτζούκο, να το μεταφέρετε στο εξωτερικό που πάτε, θα σας δώσω δείγμα. Να το δίνετε στους ξένους, να τον δοκιμάσουν και να μας μεταφέρετε τις αντιδράσεις των ξένων στην εταιρεία μας. Θα είναι ακριβώς ίδιες με τη δικιά μου. Δεν το συζητώ. Μα γιατί κυρία Μόνικα μου, δεν με βοηθάτε. Δηλαδή, βοηθήστε έναν βιοπαλαιστίνο, ο οποίος είχε μια φοβερή ιδέα, κυρία Μόνικα. Δηλαδή, τώρα είμαι στο βούρκο. Δώστε μου έναν χέρι βοηθείας, κυρία Μόνικα μου, να εξέλθω από το βούρκο για τα 7 ορφανά παιδιά μου. Μα δεν μπορούτε να το κρατήσω αυτό το πράγμα. Μα γιατί δεν μπορείτε να το κρατήσετε, εγώ κρατώ το. Ανοίξε το χεράκι σου. Μάνα μου, και σφίξε. Κρατάς το, μάνα, πολύ ωραία. Θα κατεβαίνω εγώ το αεροπλάνο και θα κρατάω αυτό το πράγμα και θέλω, παρακαλώ, δοκιμάστε. Απαπαπαπαπαπα. Μα γιατί απαπαπαπαπαπα, κυρία Μόνικα μου, ο σουζούκος είναι κυπριακό έδεσμα. Δεν κάνω εγώ για να πουλάω σουσούκο. Όχι σουσούκο, γιατί δεν μάθετε. Κυρία Μόνικα μου, μην λέτε σουσούκο. Είναι, η λέξη έχει μέσα σου, είναι σουσούκος. Θα του λαλίσσα για μόνο ο στόμας του, παρετό μπραμα. Όπως και να έχει. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάτε. Μα γιατί, κυρία Μόνικα μου, σε παρακαλώ, δηλαδή σου το ζητώ. Εγώ δεν σου ζητώ τίποτε άλλο πράγμα να κάνεις, κυρία Μόνικα. Σε παρακαλώ, σου ζητώ απλώς να πάρετε δύο σου. Άλλος κόσμος, κυρία Μόνικα μου, σας ζητάει να του φέρετε αφορολόγητο. Εγώ σας ζητώ να πάρετε λίγο από αυτόν τον σουτζούκο. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα θα το πάρουν για δυναμίτη και θα με συλλάβουν. Μα δεν γίνεται, κυρία Μονίκα μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κυρία Μονίκα μου. Σε παρακαλώ. Κάμε μου αυτή τη χάρη. Και να είσαι για κανένα αστυνομικό που να το πάρει από τον δυναμίτη, θα του δώσει δύο να δοκιμάσει. Και για να σας πω περί τίνος εξαιρετικού προϊόντος αναφερόμαστε, κυρία Μονίκα μου. Αυτό το προϊόν πρέπει να σας δώσω λίγο να δοκιμάστε. Α, σας παρακαλώ, κύριε όμορφε, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ, κυρία. Δοκιμάστε το λίγο, δεν. Λοιπόν, οκ. Πώς τρώγεται αυτό το πράγμα? Δαγκάστε το. Αποκλείεται. Όχι, κυρία Μονίκα. Δαγκάστε το έτσι, μια φορά δαγκάστε το. Μια δακοματιά μόνο. Μια δακοματιά, μάνα μου. Μια δακοματιά, θα θέλεις άλλο. Καλά, τέλειο αυτό. Μαριά, χώστε με. Τι? Χώστε με, κυρία Μόνικα, παραγία μου. Χώστε με.